Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη Βαρυμπόπη. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής στο newsbomb.gr, το κράτος τους έχει ξεχάσει. Τις αποζημιώσεις τους δεν ξέρουν πότε θα τις λάβουν και αν θα τις λάβουν, οπότε μόνοι τους προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους μέσα από τις τάχτες, μέσα από τα αποκαίδια. Κάποια σπίτια, πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιοι που έχουν υποστεί ζημιές, μεγάλες βέβαια, αλλά που μπορούν να τα φτιάξουν, μόνοι τους προσπαθούν να τα φτιάξουν. Αυτό που τους φοβίζει τώρα τους κατοίκους της περιοχής είναι ότι νιώθουν την εγκατάλειψη από το κράτος και περιμένουν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων να έρθουν να αντιμετωπεί με ακόμα πιο έντονα φαινόμενα μέσα στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή προμηνύεται ένας δύσκολος, όπως το χαρακτήρισαν, χειμώνας για αυτούς. Μετά τις φωτιές λοιπόν ακολουθούν οι πλημμύρες. Βλέπετε όλα τα δέντρα γύρω μας είναι καμένα, είναι στάχτη, αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν τίποτα. Υπάρχουν σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα όπως βλέπετε. Εδώ άμα δεν δοθούν οι αποζημιώσεις από το κράτος δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν το πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουν κάνει τις αιτήσεις και από ό,τι μας λένε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο newsbomb.gr, είναι ότι μας ξέχασαν. Αυτό λένε, ότι μας ξέχασαν. Τελείωσαν οι φωτιές. Τώρα υπάρχει περίπτωση να μας ξαναθυμηθούν στις πλημμύρες. Ωστόσο, προσπαθούν μόνοι τους οι άνθρωποι να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους και να προστατευτούν κιόλας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως των τελευταίων ημερών. Αυτό που αντικρίζει κανείς, εκτός από τα καμένα σπίτια, τα καμένα αυτοκίνητα που παραμένουν έτσι όπως ήταν, όπως τα άφησε η πυρκαγιά. Είναι το απόλυτο μαύρο, η στάχτη. Και βλέπετε ότι δεν έχουν γίνει σπουδαία πράγματα στην περιοχή. Έχουν κοπεί κάποιοι κορμοί των δέντρων, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν τις περιοχές να καταλείψουν τα σπίτια τους, να φύγουν από αυτά, δεν μπορούν να μείνουν μέσα. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια ολοσχερώς. Και ακόμα η γραφειοκρατία στην Ελλάδα καλά κρατεί. Καθώς δεν έχουν λάβει, δεν ξέρουν και πόσα χρήματα θα λάβουν από τις αποζημιώσεις. Αυτό λένε. Βλέπετε και εδώ, αυτό λογικά κάποια επιχείρηση θα ήταν, πριν καεί, πριν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό μοιάζει με βέσπα, βλέπουμε απέναντί μας, άλλη μια μηχανή. Κοιτάξτε το πριόνι πώς έχει γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν περιμένουν να αποζημιωθούν, περιμένουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους πάνω στις τάχτες. Ωστόσο δεν έχουν καμία ενημέρωση, αυτό καταγγέλνουν.
όλα ακριβώς όπως ήταν λίγες ώρες μετά τη φωτιά. Στάχτη, μαύρα, μπάζα παντού. Αυτό το μέρος έσπιζε από ζωή, ήταν ένα καταπράσινο μέρος πριν τις φωτιές. Ωστόσο τώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο μαύρο. Να βλέπετε κάποιους κομμένους κορμούς. Άνθρωποι μόνοι τους με δικά τους έξοδα προσπαθούν να προετοιμαστούν για το χειμώνα. Μόνοι τους όμως. Κοιτάξτε εδώ εικόνες καταστροφής, δεν έχει αλλάξει τίποτα τόσους μήνες μετά και ακόμα περιμένουμε. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν οι άνθρωποι, μόνο να περιμένουν. Και αυτοί που έχουν υποστεί φυσικά μικρότερες ζημιές, αυτοί προσπαθούν μόνοι τους να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους και σιγά σιγά να φτιάξουν ό,τι μπορούν.